Σοκ αλλά και δυσαρέσκεια στους συνηγόρους των κατηγορουμένων προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση υπεξαίρεσης καυσίμων που είχε διαπιστωθεί στο Παγνί. Παρά την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα Νίκου Μαρκάκη που είχε προηγηθεί, το δικαστήριο καταδίκασε όλους τους κατηγορουμένους πλην ενός σε κάθειρξη 10 ετών. Κινδύνευσαν μάλιστα με ισόβια καθώς οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης με βάση τις διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου. Είναι από τις ελάχιστες αποφάσεις που προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει μέσα της επιστημονική νομοποίηση. Δηλαδή πάσχει από κάθε πλευρά. Η απόφαση αυτή πάσχει και θα αποδειχθεί με βεβαιότητα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο η αθωότητα όλων των κατηγορουμένων. Το εφετείο κακουργημάτων ωστόσο τους έδωσε τη δυνατότητα η έφεση που άσκησαν να έχει αναστέλουσα δύναμη ώστε να παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους σε δεύτερο βαθμό. Σε δύο από τους κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης, ενώ στους υπολείπους ο πρώτερος έντιμος βίος. Θεωρώ άδικη τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου. Εμείς θεωρούμε ότι αν και εφόσον γινόταν κλεπή και εφόσον τεκμηριώνεται, άλλοι έπρεπε να είναι κάτω στα εδόλια του κατηγορούμενου. Οι συνάδελφοί μου θερμαστές του νοσοκομείου σε κάθε περίπτωση έκαναν σωστά τη δουλειά του. Σήμερα είναι άδικα κατηγορούμενοι και δυστυχώς η συκοφαντία, η λάσπη και ο εξευτερισμός εξακολουθούν να συνεχίζονται μέχρι στο επόμενο δικαστήριο. Ως μήνυμα της δικαιοσύνης προς άλλες περιπτώσεις χαρακτήρισαν την απόφαση συνήγοροι των κατηγορουμένων, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη δική τους άποψη δεν αναδείχτηκε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που να αιτιολογεί την καταδίκη. Δεν υπάρχει αλεξίς, εκτός το ότι μπορεί να πει κανείς μόνο ότι είναι επικοινωνία εκεί καθαρά. Δεν θα πω διαπιστευτήρια, αλλά για εντυπώσεις. Τίποτα άλλο. Σέβομαι τις αποφάσεις. Υπάρχει το πενταμελές. Θεωρώ ότι θα είναι πανηγυρική και για νομικούς και για ουσιαστικούς λόγους. Οι κατηγορούμενοι 5 θερμαστές υπάλληλοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και 12 οδηγοί βιτιοφόρων φέρονται να προκάλεσαν οικονομική ζημιά ύψους σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν έχει νομική βάση αυτή η απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία περισσότερο στέλνει κάποια μηνύματα κοινωνικά, αλλά όχι νομικά. Νομικά η απόφαση αυτή έχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, και αυτό θα το θυμηθείτε, θα το διαπιστώσετε όταν θα έρθει η ώρα να ξανακριθεί εκ νέου στο ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Προς το παρόν βγάζει πικρία και συναισθήματα, αν θέλετε, νομικού προβληματισμού. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ανατολικής Κρήτης, οι 17 που φέρεται να συμμετείχαν στην απάτη παρακρατούσαν σημαντικό μέρος από τη συνολική ποσότητα του πετρελαίου που αγόραζε το Παγνί, την οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε τρίτους. Κομπίνα που φαίνεται να βρισκόταν σε εξέλιξη από το 1999 ως το 2005.